Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Τι κάνει Πάρη. Είμαι καταπληκτικά. Επισόδιο 2 πάρει. Season 5, episode 2. Wow. Πλησιάζουμε στο OpenConf. Πλησιάζουμε στο OpenConf. Λογικά, αν έχω υπολογίσει σωστά τι εβδομάδε που συνήθως δεν το κάνω σωστά, είναι την άλλη εβδομάδα. Ναι. Αν δεν κάνω λάθο. Ναι. Δεν ξέρω. Καλή φάστα είναι πάντως. Ωραία, να περάσουμε. Σίγουρα. Για μία ακόμα φορά. Για μία ακόμα φορά, ναι. Εννοείται. Λοιπόν, είχα μια συζήτηση με ένα πελάτη μας στο AWS Cloud Day στην mm -hmm. Αθήνα που πήγαμε και συζητούσαμε για το OpenConf και είπαμε δύο καλά λόγια και ένα σημαντικό είναι το ότι δεν φαίνεται να έχει κάποια ομπρέλα από πάνω. Δηλαδή, ξέρουμε όλοι ρε παιδί μου ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί που έρχονται από συγκεκριμένο background, αλλά γενικά το OpenConf δεν πλασαρίζεται σαν το συνέδριο μια συγκεκριμένη εταιρεία ή δύο. Ωραία. Okay, άρα εννοείς ότι δεν, δεν είναι άμεσα ένα εταιρικό συνέδριο. Ναι. Είναι okay. ένα συνέδριο για developers από developers. Που τυχαίνει πολλοί από αυτού του developers να είναι από την Nokia. Άρα δεν είναι ένα Nokia συνέδριο. Mm -hmm. Εντάξει. Για να είμαστε δίκαιοι, βέβαια, γενικά στην Ελλάδα δεν έχουμε εταιρικά συνέδρια. Δηλαδή, έχουμε εξαιρέσει κάποια πολύ corporate συνέδρια που γίνονται, mm. τα οποία εγώ δεν έχει τύχει να πάω Όπω είναι νομίζω. το AWS Cloud Day. Ναι, αλλά. Ναι, okay, εντάξει, Αυτό ήταν και ένα δωρεάν, ρε παιδί μου. Συνέδριο. Ήταν βασικά μια ημερίδα για το AWS. Mm. Okay. Mm. Ο καθένα κάνει ό,τι πιστεύει καλύτερο για να προωθήσει την εταιρεία του. Αλλά τα συνέδρια που έχουμε, δηλαδή είτε πάρει αυτό, είτε πάρει το Tavox, είτε πάρει mm. ε, 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 άλλα συνέδρια mm. τα οποία κατά καιρού γίνονται στην Ελλάδα. Mm. Ναι. Τα πιο κοινοτικά, να το πω έτσι, δεν έχουν, νομίζω, κάποια συγκεκριμένη εταιρεία πίσω από αυτά. Σίγουρα υπάρχουν ομάδες, σίγουρα αυτές οι ομάδες οι οποίε θα τρέχουν έχουν κάποια ε, σχέση με κάποια εταιρεία, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό βγαίνει στο συνέδριο. Mm. Είναι απλά, α, υπάρχει αυτό, ξέρεις, τυχαίνει να υπάρχει αυτό. Mm -hmm. Αυτό σχολιάζουμε πάντως σαν θετικό, γιατί όταν κάτι φαίνεται ότι είναι, να το πω, κοινοτικό κεντρικό, δεν ξέρω πώς να το πω, δηλαδή γυρίζει γύρω από την κοινότητα των προγραμματιστών αυτή κάθε αυτή, είναι πιο, είναι πιο δελεαστικό κάποιο να, συμμε... να θέλει να συμμετέχει σε κάτι τέτοιο. Mm -hmm. Είτε σαν ε, ε, εθελοντής, είτε σαν συνδιοργανωτής με κάποιο τρόπο, είτε και ε, ε, ξέρεις, γενικότερα ρε παιδί μου, σαν να παρακολουθήσει sponsor ή οτιδήποτε, γιατί ε, το DockerCon, ό,τι και να κάνει, είναι για παράδειγμα ένα συνέδριο το οποίο γυρίζει γύρω από μια εταιρεία, το οποίο έχει σχετικά συγκεκριμένη ατζέντα. Οπότε ίσω είναι λιγότεροι λόγοι που κάποιο θέλει να συμμετάσχει να συμμετέχει, με συμμετάσχει ένα άοριστο παραδοτικό. Η Έτω, αλήθεια είναι, και ειδικά αναφερόμενο στο DockerCon, νομίζω ότι είχε όντω μεγάλη διαφορά το DockerCon το φετινό σε σχέση με τα παλιά DockerCons. Και όχι γιατί. Δεν ήταν από την ίδια εταιρεία για λόγου πρόθεση τη ίδια εταιρεία και το καθεξή. Αλλά νομίζω παλιά είχε πολύ μεγαλύτερη έννοια το, το κομμάτι containers. Δηλαδή ήταν ναι. ένα συνέδριο για containers, ο Ντόκερ Δεν υπήρχε το CubeCon, που είναι το ενδεχομένω αντίστοιχο συνέδριο που υπάρχει σήμερα. Δεν υπήρχε κάτι άλλο το οποίο ήταν στοχευμένο τόσο πολύ σε ανθρώπου οι οποίοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με containers. Mm. Ήταν ένα συνέδριο. Πολύ γενικό. Τώρα ήταν καθαρά προηγουμένο, ήταν αυτό που λε εσύ ακριβώ. Δηλαδή, ένα συνέδριο από μια εταιρεία που έχει να προωθήσει μια συγκεκριμένη ατζέντα και το καθεξή. Εγώ εξίσου καλά πέρασα, αλλά καταλαβαίνω ότι το περιεχόμενο σίγουρα είναι πιο στοχευμένο σε αυτή την περίπτωση. Δεν είναι τόσο ανοιχτό, να το πω mm. έτσι. Ε, Τι ξέρω, εγώ θεωρώ ότι έχει λιγότερου λόγου να πληρώσει εισιτήριο για να δει την ατζέντα μια εταιρεία. Συμφωνώ σε αυτό. Έχει, ε, έχεις και μπορείς να έχεις λόγους, αλλά θεωρώ ότι είναι λιγότεροι. Κοίταξε, έχει να κάνει κιόλα και με το σε ποιο σημείο του φάσματος πάλι βρίσκεσαι. Δηλαδή υπάρχει ένα, μπορούσαμε να βάλουμε στη μία άκρη ένα meetup, το οποίο είναι κάποια άτομα τα οποία δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν από αυτό, τουλάχιστον άμεσα. Ε, ο μόνος λόγος που γίνεται ένα meetup είναι για να έρθει απλά κόσμος μαζί. Και ίσως αν το πήγαινα τελείως στην άλλη μεριά θα πήγαινε κάτι σαν το Google I.O. ή το WWDC. Okay. Ε, <σχίλωση> ναι, ναι, το ναι, 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 ε, Αντίστοιχα, π... γιατί να πας αυτό. Πλέον νομίζω στην Apple πηγαίνουν μόνο, ξέρω εγώ, YouTubers, influencers, δηλαδή άτομα τα οποία θέλουν απλά... Καλά, στο WWDC είναι το τεχνικό, νομίζω είναι διαφορετικό πλέον, το έχουν χωρίσει από το... Δηλαδή, σαν... τα συνέδρια που ανακοινώνουν ναι. Πράγματα για τα συνέντευξη που ανακοινώνουν πράγματα και για προγραμματιστέ. Νομίζω στο WWDC ανακοινώνουν μόνο καινούριο software τύπου. Mm -hmm. Δηλαδή είναι το καινούριο iOS, το καινούριο MacOS, το καινούριο... Εντάξει. Καινούργιο. είναι Είναι, είναι νωρί για να αρχίσουμε τα F-BOMBs. Ε, οπότε... Α, αλλά και εκεί πέρα πηγαίνουν αποκλειστικά προγραμματιστέ, οι οποίοι... Βασικά πλέον νομίζω έχουν κάτι τύπου 100-200 άτομα και οι άλλοι είναι online... Μπορεί. Και κατά κύριο λόγο, νομίζω ότι ακόμα και σε αυτά τα συνέδρια τα γεμίζουν με, με press. Δηλαδή με άτομα τα οποία έχουν έρθει εκεί πέρα για να γράψουν κάποιο άρθρο μετά, ναι, 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 ναι. για να διαφημίσουν την Apple, για να προσπαθήσουν να βρουν τι διαφορά έχει το παλιό με το καινούργιο λογισμικό και να το κάνουν blog post. Ναι, ναι, ναι. Τα δέκα σημεία που ξεχωρίζει το καινούργιο macOS στον από το προηγούμενο, το όνομα, το λογότυπο, ναι, 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 ναι. Το, τι, το νούμερο, <laughs> η έκδοση. Ε, 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 θυμάσαι που το Lion, το Mac OSX, όπως λέγονται, OSX το OS X, όπως λέγονταν, το OS X Lion ήταν επιπληρωμή. Ναι, και θυμάμαι ότι τότε έτυχε να κάνω νομίζω αναβάθμιση και να παίρνω καινούργιο υπολογιστή και αισθανόμουν πάρα πολύ τυχερό που δεν θα πληρώσω. να πληρώσει γι' αυτό. Γιατί τα Windows, νομίζω πριν το, τα Windows 8 ή τα 7, ποια ήταν Ναι, που... κάτι τέτοιο δεν δε, ήταν. Δε, ναι, δεν θυμάμαι, είχαν μια τέτοια πολιτική. Αλλά εντάξει, τα Windows είναι διαφορετική περίπτωση γιατί αναγκαστή είναι διαφορετικό το hardware και διαφορετικό το software. Στην Apple μπορεί αυτό να είναι μέρο τη μπορεί, είναι μέρο τη τιμή. Ισχύει. Ισχύει. Από την άλλη, βέβαια, άμα σκεφτεί και το Windows, πρακτικά το έχει πληρώσει την άδεια μία φορά. Δεν παίρνει updates μετά, It's okay. <laughs> ναι, ρε παιδί μου, αλλά ναι. Τι ξέρω. Μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Πρόσεξε. Αυτή τη στιγμή η Apple έχει κάνει κάτι πολύ συγκεκριμένο το οποίο Μπορεί να είναι 100% budgetable από πλευρά τη. Και σου λέει ότι τα updates που παίρνει είναι για 7 χρόνια. Νομίζω ότι είναι για λιγότερα. Ε, τα software updates είμαι 99% σίγουρο ότι είναι για 7 Όχι. χρόνια. Και θα σου πω γιατί. Γιατί εμένα το iPad μου έχω ένα iPad Pro του 2017. Mm -hmm. ε, Πήρε το καινούργιο iOS τώρα. iOS. iPadOS. OS. Ναι, οκ, okay. what the fuck άσχετο, απλά τώρα που λες για iPadOS και δεν ξέρω πόσο σχέση έχει με αυτό να συζητήσουμε, αλλά έχω την εντύπωση ότι πλέον μπορείς να τρέξεις εφαρμογέ iPad στον υπολογιστή σου. Κάτι παίζει. Αυτό κάποια στιγμή είχε υποσχεθεί, ήταν μεγάλη φλόμπα τότε και δεν είχε παίξει ποτέ. Ναι. Και ξαφνικά τυχαία κάτι έψαχνα, κάτι να κατεβάσω τον υπολογιστή, έψαχνα κάποια εφαρμογή, δεν θυμάμαι, κάτι ήθελα να κάνω τέλο okay. Και κατεβάζω μια εφαρμογή και ήταν iPad εφαρμογή αυτή που άνοιξε. Αλλά την εγκατέλειψα από, από το App store. store. Από το Mac OS Store, Ναι, ναι, store, up store, up store. Μου κάνει πολύ εντύπωση. Mm -hmm. Δεν ξέρω αν το έχει κάνει ποτέ συνειδητά. Εγώ το έκανα κατά λάθο. Όχι, δεν έχω και λόγο γιατί κατά βάση χρησιμοποιώ το web. Μπορώ. Δηλαδή και τώρα και το Slack σκέφτομαι να δω πώ θα το γυρίσω στο web. Έχω και εγώ αυτή τη σκέψη. Δηλαδή τώρα, τώρα που ο Σαφάρι έχει φτάσει στο σημείο που έχει φτάσει. Δηλαδή χρησιμοποιώ Σαφάρι και ειδικά τώρα. Ειδικά... Τώρα, profiles. profiles και Tab Groups είναι, είναι όνειρο. Okay. Είναι πραγματικά όνειρο γιατί ε, μπορώ και έχω πολύ εύκολα διαχωρισμένη τη, τη δουλειά mm. μου και μπορώ πάρα πολύ εύκολα να εστιάσω σε αυτό το οποίο θέλω. Προσωπικά, εγώ χρησιμοποιούσα profiles από πάντα στο Chrome. Ναι. Και μάλιστα με βολεύει, δηλαδή, έχω ένα προσωπικό profile το οποίο θα ανοίξω. Τα νέα μου, το προσωπικό μου yeah. email κλπ. Έχω ένα profile τη Logic και έχω και ένα profile, α πούμε, για, παράδειγμα, για την platform. Άρα τα έχω τελείω ξεχωριστά και άρα μπορεί να συγχρονίζει το κάθε profile με όποια συσκευή πρέπει να συγχρονίζει. Βέβαια, δεν χρησιμοποιώ Chrome πλέον στον κύριο υπολογιστή μου και χρησιμοποιώ ARC. Mm. Που έχει αυτό το profiles. Απλά είναι άλλο πράγμα, τέλο δηλαδή πάντων, διαφορετικό. Αυτό που θα ήθελα ίσω να δω και αυτό που μου λείπει ίσω στο κινητό, γιατί το, το ARC στο κινητό δεν, ακόμα δεν με έχει okay. βολέψει πολύ, είναι ότι η Apple νομίζω δεν σου δίνει τα profiles αυτά σε άλλου browsers. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ σαν Chrome για παράδειγμα, σαν iOS, να έχω profiles. Προφανώ και όχι. Είναι λίγο μαλακή αυτό. Μα είναι το Safari. Ναι, αλλά δεν μπορεί καν να έχει, νομίζω, πολλά engines. Α, ah, δεν, δεν ξέρω αν είναι θέμα υλοποίηση. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Είναι όλα WebKit, αναγκαστικά. Ναι, αλλά δεν μπορώ να έχω εγώ πολλά WebKit containers, να το πω έτσι. Που το καθένα να έχω το profile μου μέσα. Ah. Α, ah. δεν ξέρω αν είναι θέμα υλοποίηση. Κατάλαβα τι λε. Να μην σου δίνει ξεχωριστά cookies και όλο Στρέφω... αυτό. Ναι, ναι, ναι. Οκ. Ναι. Okay. Πάω πάσο. Πάρα πολύ καλή παρατήρηση. Δ, δεν ξέρω αν ισχύει. Ε, μπορεί να μην να, να λέω μπαρούφε, ρε παιδί μου, αλλά βέβαια ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένο. Ήμουν έτοιμο να χρησιμοποιήσω σαφάρι λόγω των profiles πλέον και να έχω σε όλε τι συσκευέ Safari με τα profiles κάθε μία. Για... Ο τρόπο που έχουν υλοποιήσει τα profiles στο κινητό είναι για πέταμα. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει. Είναι αυτό κινητό. το switcher που εσύ έδειχνα το πρωί. Ναι, 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 μου το έδειξε. Όντω δεν μου φάνηκε καλό. Απλά στο κινητό. Εμ, κάνω πολύ λίγη δουλειά. Πραγματικά κάνω πολύ λίγη δουλειά στο κινητό. Και εγώ, αλλά Οπότε για παράδειγμα, κατά βάση χρησιμοποιώ το προσωπικό μου. Δεν διαφωνώ, αλλά έστω λοιπόν ότι ανοίγει ένα link το οποίο θα πρέπει να ανοίξει. Θε να δει, ένα GitHub, α πούμε, πια. Έχω, έχω την εφαρμογή του GitHub. Ναι. Okay. Ανορθόδοξη okay. απάντηση, δεν την yeah, περίμενα, yeah. αλλά οκ. Okay. Ναι, yeah, έχω την εφαρμογή. Βέβαια, σκέφτομαι να αρχίσω να τη σημειώνω γιατί πλέον υπάρχουν τα Progressive Web Apps και στο iOS mm -hmm. και κάνουν πολλά πράγματα. Έχουν notifications. Ε, δεν ξέρω, νομίζω μόνο αρχεία δεν μπορούν να διαβάζουν πλέον. Το οποίο και αυτό φαντάζομαι με κάποιο API του web μπορεί να. Όχι, αυτό νομίζω είναι το μόνο που δεν μπορεί να διαβάσει. Μπορεί να ανεβάζει αρχεία. Α, δεν μπορεί να διαβάσει. Ε, δεν δεν μπορεί να, να έχει file system. Οκ, okay, ναι, εντάξει. Αλλά. Ναι, δεν ξέρω. Πόσα source λέει, χρειάζεται file system. Ενώ ρε, παιδί μου, είναι πολύ περιορισμένο θεωρώ το. Τα έχουμε πει αυτά, ναι. Εντάξει. Ναι, δεν ξέρω. Ακόμα δεν με έχει βολέψει. Κάτι το οποίο είχε ο Chrome στο iOS που για κάποιο λόγο κάποια στιγμή δοκίμασα να, να παίξω. Ναι. Ε, που μου άρεσε πάρα πολύ. Με το που άνοιγε ένα link, πριν στο ανοίξει, σε ρώταγε αν θέλει να το ανοίξει σε incognito ή όχι. Παράθυρο. Το οποίο ήταν πάρα πολύ βολικό να το σκεφτεί. Γιατί, γιατί πώ το έκανα αυτό. Δηλαδή, κάθε φορά που ένα link, σου λέει ότι θε Όταν ανοίξει ένα link για να έρθει στον Chrome. Δηλαδή, είμαι εγώ στο email μου για παράδειγμα και ανοίγω. Mm. Ένα link. Μπορούσα πριν να ανοίξω το link okay. να το ανοίξω στο παράθυρο που ήθελα. Το οποίο είναι πάρα, πάρα πολύ βολικό, γιατί μπορεί εγώ να μην θέλω να, να βρωμίσω το, το προφίλ που έχω χτίσει, α πούμε, στο λογαριασμό τη δουλειά ναι. με το ότι πάτησα ένα άρθρο από, το, από ένα newsletter το οποίο διάβαζα για να παίξω. Και μπορεί να ήθελα επίση αυτό να το διαβάσω και σε incognito. Οπότε να μην, να μην έχει καμία σχέση μαζί μου. Ενώ αλλιώ έπρεπε ή να κάνει copy, να ανοίξει το browser, να πα στο private. Δηλαδή έχει μια διαδικασία. Mm. Οπότε θα περίμενα ειδικά τώρα με τα profiles να φτιάξει και ένα workflow safari. Η αλήθεια είναι που να με το πατάω ένα link για να έρθω στον safari. Να με ρωτάει πού θέλω να το ανοίξω. Να μου να ανοίξω, σε τι ναι, profile ναι. να το ανοίξω. Γιατί για παράδειγμα, αν εγώ με logged in στο GitHub, αλλά τελευταία φορά είχα δει κάτι στο προσωπικό μου προφίλ ναι. και το GitHub είναι στο εταιρικό θα μου ανοίξει το link, θα μου πει σε signed out, θα πρέπει να κάνω copy το link. αλλά. Δηλαδή έχει μια διαδικασία και μια μανούρα που δεν μου αρέσει. Το οποίο εκεί πέρα, είναι λες και κάνω plug για τον Arc συνέχεια, αλλά έχει κάποια ωραία τέτοια workflows. Έχει ένα πράγμα το οποίο το λέει routes, νομίζω κάτι τέτοιο. Okay. Και μπορείς να πεις ότι συγκεκριμένα links ή νομίζω domains, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς το διαχωρίζει, να πηγαίνουν σε συγκεκριμένα spaces, άρα και κατ' επέκταση profiles. Οπότε μπορεί να πει για παράδειγμα οτιδήποτε είναι GitHub, παιδί μου, ανοιγέ μου το πάντα εκεί. Οτιδήποτε είναι Slack, ανοιγέ μου το εκεί. Οτιδήποτε είναι. Έλα ρε! Ναι. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ βολικό γιατί μπορεί να πει ότι άνοιγέ μου στο σωστό space, στο σωστό χώρο, εκεί πέρα που είμαι logged in, εκεί πέρα που θέλω να περιοριστεί. Μπορεί να πει για παράδειγμα οτιδήποτε είναι. Twitter, το οποίο δεν θέλεις να, να, σε κάνει track κάποιος, να πάει και να ανοίξει με τη μία σε ένα incognito, ξέρω, είσαι που δεν είσαι logged in στο Twitter. Ε, το Safari πλέον στο incognito μπορείς να το πεις να θέλει Touch ID για να σου δείξει το περιεχόμενο να κάνεις focus out. Ναι, αυτό το, το έχει σίγουρα στο κινητό, το έχω παρατηρήσει. Δεν ήξερα ότι το, το έχει κάνει και στο. Ναι. Στο Mac ακόμα δεν έχω χρησιμοποιήσει εκτενώ τουλάχιστον Safari. Και όχι, δεν Safari τόση ώρα. Αλλά έχει σίγουρα πολύ καλύτερη μπαταρία τα υπόλοιπα. Και... Ναι. Ναι, και ξέρει, επειδή Πλέον έχει προχωρήσει πολύ το web και όλοι οι browsers στην ουσία, δεν α πω, ρεντάρουν το ίδιο, αλλά είναι πολύ κοντά. Mm -hmm. Η αλήθεια είναι πολύ καιρό έχω να μην δουλεύει κάποιο site επειδή είμαι σε Safari, επειδή είμαι σε Chrome ή ναι. επειδή είμαι κάπου αλλού. Είναι, είναι πάρα πολύ καλό, καλή η κατάσταση. Ε, πλέον έχουν. παρεπτύτω όλα έχουν πλέον Nested CSS. Δεν ξέρω αν έχει ε, ενημερωθεί γι' αυτό. Κάτι έχει πάρει. Δεν χρειάζεται να γράψουμε SAS ποτέ. Δηλαδή, στην okay. καινούργια μα εφαρμογή, δεν θα έχουμε SAS. Με την έννοια ότι μπορώ εγώ να έχω ρε παιδί μου ένα δέντρο ιδέα CSS και να. Ναι, ναι, ναι. ναι. Okay. Και το component CSS είναι πλέον uh, GA, λέει το χνόλι. Που μπορώ Ποιο? εγώ να πάω και να βάλω CSS το οποίο να είναι. Scope. Scoped, συγγνώμη, scoped. Νομίζω το scoped CSS είναι κάποιο κόλπο τη React ή κάποιο preprocessor. Δεν νομίζω ότι είναι. Ότι παίζει. Νομίζω ότι έπαιζε στα web components. <σέρω> ναι, έχει δίκιο λοιπόν. Ωραία, okay, Θυμάμαι τι λες. Και είναι το CSS στο Shadow Root μέσα. Και ό,τι έχει εκεί μέσα mm -hmm. με, στο Shadow Root, που το Shadow Root τι είναι, είναι ένα δεύτερο δέντρο DOM που είναι αυτό το Component, ας πούμε. οκ okay. Ναι. Okay, αυτό μπορεί να έχει το δικό του styling. Είμαι 99% σίγουρο. οκ okay. Άρα, βασικά είμαι σχεδόν σίγουρο ότι παίζει στο, στο Vue.js, mm. το οποίο ακολουθεί πάρα πολύ τη λογική των Web Components, mm. σαν. Ε, και ο τρόπος που το γράφεις, δηλαδή όλη αυτή η διαδικασία είναι πολύ κοντά εκεί πέρα. Και νομίζω όμως ότι πλέον ε, θεωρητικά μπορείς να το κάνεις και native στο browser, γιατί αυτή τη στιγμή για να, για να βάλεις το scope CSS, πρακτικά πάει και κάνει μαγεία ναι, και πράγματα και τέτοια κόλπα. Ε, ναι, δεν το ξέρω, θα το, να το δούμε. Αλλά εντάξει, θα μπορούσε να είναι πιο εύκολο με το nesting όλο αυτό. Τρουσ mm -hmm. to be told. Ναι, γιατί πρακτικά πας και βάζει ένα component class, α πούμε, κάπου και Ακριβώς, μετά, πας και, και κάνεις, μετά είναι ό,τι ναι. είναι εκεί μέσα. Το οποίο πρακτικά είναι scoping, ναι. άμα το σκεφτεί. Ναι. Δεν είναι πολύ κοντά. Οπότε, ναι, θα το δούμε και αυτό. Αλλά ναι, υποστηρίζεται από όλου του browsers. Okay. Um... Υπάρχουν browsers όπω Opera, α πούμε. Όπως... Ναι, Chrome. Υπάρχουν ενώ. Chrome. Έχουν κάποια, χρήσιμο... Έλε, κάποια χρήση, όχι χρησιμότητα. Ναι, ο κάθε ένα προσπαθεί να έχει το δικό του selling point. Για παράδειγμα, ο Brave τι σου λέει, σου λέει ότι εγώ σκόβω όλα τα ads, για παράδειγμα. Τads. Πάει, uh, τελείωσε uh, ο Brave. Ο Brave κούρασε πάρα πολύ. Ο Brave έφαγε cancel. Τελείωσε. Ο Brave είχε πιο πολλέ διαφημίσει για κρύπτο και από το να σου κάνει scam τον browser, δηλαδή. Ε, ε, μετά... Έβλεπε λιγότερε διαφημίσει και έλεγε: Όχι, μάλλον μου έχουν κάνει compromise στο browser σήμερα. πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με αυτά τα notification για investment ideas που παίρνουμε από γνωστό επενδυτικό app. Ε, ρε, εσύ, αυτά δεν με πίστευε, αλλά είναι πάρα πολύ ενοχλητικά. Εμένα ναι, τώρα ξεκινήσαν να έρχονται. Ρε, δεν γίνεται, είναι κάποιο, κάποιο, bug που έχουν. Θα το δούμε. Θα του στείλουμε email. Anyway. Invest idea. Ναι, invest idea. Λοιπόν. Ε, ο Πέρα Έχω την εντύπωση ότι αυτό το οποίο κάνει mm -hmm. είναι ε, σου προσφέρει και VPN μαζί. Θεωρητικά. Α, και ο Brave νομίζω είχε πάει. Και, και ο Firefox το κάνει πλέον. Δηλαδή. Κοίτα, φαντάζομαι ότι όλοι οι browsers, πέρα από το να βάζουν default search engine στην Google και να πληρώνονται από εκεί, πρέπει να βρουν και κάτι άλλο να κάνουν. Με ρώτησε, μιλούσα με την αδερφή μου και μου λέει κάποια στιγμή, μου λέει, Άλλαξε το Slack, μου λέει, Πώ φαίνεται, μου λέει. Λέω, Θεωρώ ότι δημιουργούν δουλειά για να δικαιολογήσουν την ύπαρξή του. Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται από. Και το λέω αυτό συγγνώμη για να κολλήσω πάνω σε αυτό το οποίο λες. Δηλαδή κάτι πρέπει να κάνουν για να φαίνεται ότι είναι χρήσιμη. Μα, μα πέρα από αυτό, εντάξει, έστω ότι είσαι μια εταιρεία η οποία φτιάχνει browsers. Ναι. Πρέπει κάπω να βρει revenue. Αυτή τη στιγμή είναι τόσο. τόσο πολλοί δωρεάν browsers εκεί πέρα έξω, που δεν μπορεί να χρεώνει για τον browser. Δεν χρειάζεσαι άλλον ένα browser. Πραγματικά δεν χρειαζόμαστε. Έχουμε τρία έχουμε Έ... engines και είναι OK. Ναι, Έχεις αλλά. Έχει το blink. Έχει το WebKit και έχει και το Gecko, πώ λέγεται. Gecko είναι ακόμα, ναι, νομίζω. Ναι, ή, ή το άλλαξε. Τέλο πάντων, έχει και το Firefox. Δεν διαφωνώ να έχει άλλο ένα engine. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή και ο Arc είναι Chromium, το, το rendering. Δεν χρειάζεται. Ούτε γύρω-γύρω ούτε χρειάζεται. Φτάνει. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά με, με αυτή τη λογική σου λέει ότι θα ελέγχετε. Βασικά ο Firefox προσπαθεί να μην ελέγχεται το, ναι, το web Έχουμε από δύο εταιρείε. Δεν έχει, θα κάνει. Ναι, αλλά σου λέει και ο άλλο ότι ξέρει τι μπορεί να, να θέλει εσύ Chromium, αλλά να μην θέλει όλα όσα δεν είναι ο Chrome, α πούμε. Ο οποίο είναι αυστηρά με ένα Google profile. Δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει όταν δεν έχει Google profile. Όντω. Παίζει να... Να, σου... να, σου, βγάζει την πίστη και δεν μπορεί και να κάνει συγχρονισμό, δεν μπορεί να κάνει τίποτα μετά. Ωραία, οκ. Okay. Έχει άλλον έναν. Ή ο Brave, ή ο Opera, ή ο Vivaldi. ο Vivaldi, ναι. ή ο Beethoven, ναι. ο... δεν ξέρω. Θυμάσαι δηλαδή. πολλά. Ναι, 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 ναι θυμάμαι ο Άρκ, δηλαδή έχει 500.000 browsers. Δεν Άρα λοιπόν το δέχομαι εγώ με αυτό που έχουμε πολλού browsers και θεωρώ ότι είναι καλό να υπάρχουν επιλογέ. Αλλά για να υπάρχουν επιλογέ πρέπει να βρουν αυ αυτοί οι browsers κάτι να κάνουν από το οποίο να βγάλουν revenue. Αλλιώ θα είναι. Εκτό να το κάνουν hobby project. Ε, νομίζω ότι είναι λίγο βαρύ για να το κάνει hobby project. Δεν ξέρω. Έχει λίγο κώδικα ό,τι να κάνει. Να. Οπότε Νιώθω ότι ο καθένας πάει να κάνει κάτι για παράδειγμα ο Firefox λέει ότι είναι το πιο confidential browsing και τέτοια το οποίο πήγαν να το κάνει και ο Brave Και το έκανε νομίζω ότι είναι η Apple ο Brave και ότι θα yeah. έχει την ίδια αποδοχή γιατί η Apple α πούμε σου λέει ότι εμείς θέλουμε να Μου μην βλέπεις το διαφημίσεις καν... Ο Safari το κάνει πολύ καλά Η Apple ξαναλέω σου λέει ότι yeah. εμεί θέλουμε να μην βλέπει διαφημίσεις για να σου δείχνουμε τι Apple διαφημίσει. Γιατί που πιες. Μην βλέπει που δεν είναι στην Αμερική. Στην Αμερική έχει full Apple διαφημίσει. Έχει κάνει ad service η Apple. Α, ναι. ναι. Όλε οι εφαρμογέ που παίζουν στο App Store είναι από ad service. Και του δίνει και άλλα, ρε παιδί μου, APIs για να παίξουν Α, μέσα σε Απλά εμεί τυχαίνει και δεν έχουμε μα επαφή. Πάντω, εμένα το, αυτά που έκοβε η Apple, αυτά που κόβει στο σαφάρι η Apple, μου δημιουργούν πολύ λιγότερο πρόβλημα έω μηδέν σε σχέση με τον Brave που έχει τύχει να μου κόψει πράγματα τα οποία δεν παίζανε. Ένα από είναι το Sentry, για παράδειγμα. Δεν διαφωνώ. Ο γενικά είναι προβληματικό. Ε, ο Αρκ νομίζω έχει το U-Block, Micro-Block, τέλο πάντων. Ναι. Δεν ξέρω αν λέγεται U-Block ή Micro-Block. Ε, το οποίο θεωρητικά κόβει αρκετά πράγματα και μέχρι στιγμή δεν είχα ιδιαίτερο πρόβλημα σε αυτό. Αλλά θα δούμε πώ θα πάει η φάση. Ο Σαφάρη γενικότερα είμαι πολύ χάπη στο ότι κόβει, γιατί νομίζω δεν ειχα ιδιαιτερο προβλημα σε αυτο αλλα θα δουμε πω θα παει η φαση ο Safari, γενικοτερα ειμαι πολυ happy στο τι κοβει γιατι νομιζω δεν κοβει ads καθόλου. Ναι. Ε, αλλά κόβει tracking νομίζω πάρα πολύ. Κόβει πολύ cross-site cookies, cookies και τέτοια, τέτοια πράγματα. Το οποίο είναι τρελό άμα σκεφτείς, το 2010 τι μπορούσαν να κάνουν track. Καλά, είναι αστείο, ρε. Αφού πήγαινε να βάζει Google ένα cookie από την Google.com και τα διάβαζα από ποιο site έμπαινε μετά. Τρομερό. Τρομερό. Για πλα... Το οποίο σταμάτησε το 19-20. Ναι ρε, είναι πολύ πρόσφατο και η Google το έπαιζε και πρωτοπόρο ότι α, εμείς Α, ah, εμεί. Ενδιαφερόμαστε ε... για τα data. Βασικά, περιμέναμε 10 χρόνια να φτιάξουμε την τεχνολογία για να σα κάνουμε track χωρί cookies. Οπότε, τώρα, επειδή οι ανταγωνιστέ έχουν ξεκινήσει να χρησιμοποιούν cookies, θα του ε, κλείσουμε όλου. Εκατό Εννοείται Εννοείται αυτό. Ενώ. Εννο... Δεν είναι... Είναι... είναι. είναι αναμενόμενο. Αλλά για να πάω στο προηγούμενο θέμα, όλοι αυτοί λοιπόν πάνε να φτιάξουν κάποιε υπηρεσίε γύρω από τον browser, ναι. οι οποίε θα πρέπει να είναι πιο χρήσιμε από το να μην τι έχει και να πληρώσει μια συνδρομή, ξέρω εγώ. 100-200 δολάρια το χρόνο. Ναι. Δεν ξέρω πόσο εύκολο μοντέλο είναι αυτό. Από την άλλη, οι browser έχουν, έχει, έχουν όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή είναι τόσο universal πούμε, το κοινό. Οπότε φαντάζομαι και ένα σχετικά μικρό ποσοστό να πάρει μπορεί να είναι good enough για σένα. Καταρχά, οι browsers βγάζουν τα πολλά χρήματα από το default search engine. Το ξέρω, αλλά δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό το revenue. Γιατί. Ο Firefox από πού βγάζει λεφτά. Ποια είναι η τελευταία φορά που βγαζει λεφτα ποια ειναι η τελευταια φορα που κάνει donations στο Firefox. Νομίζω ότι δεν έχω κάνει ποτέ στο Firefox. Ακριβώ. Δεν χρησιμοποιώ όμω Firefox. Έκανε τον έτσι ένα ARC. Δεν έχει. Το ARC τελικά δηλαδή είναι private company, δεν είναι. Και από πού βγάζει λεφτά. Από funds μέχρι στιγμή. <laughs> αυτό σου λέω. Και είναι λεφτά από VCs τώρα τι κάνουν. Wow. Κάποια στιγμή θα βγάλουν θα λεφτά ή θα κλείσουν ή. Πώ σκοπεύει να βγάλει λεφτά, <laughs> Δεν ξέρω. Δεν το έχω ψάξει και πολύ να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι με αυτό. Αλήθεια. <laughs> ναι το μόνο το οποίο έχει νόημα να πάρει ένα browser ο οποίο παίζει με ένα VPN, ίσω. Αυτό δηλαδή να πάρει κάτι το, το μόνο. ή κάτι τέτοιο τέλο πάντων που έρχεται και ανοίγει το κουτί, βγαίνει ο browser από μέσα και λειτουργεί, α το πούμε, με έναν τρόπο που σου υπόσχεται που δεν έχει να κάνει με το πώ βλέπει το web επίση. Ένα σημαντ... Επίση, δεν μπορεί να. Δε Εγώ ευ... θεωρώ λάθο το VPN. Βασικά, με έχει πιάσει μια μανία που λέω ότι αν έβαζα ποτέ VPN, δεν θα το έβαζα καν στον υπολογιστή μου, θα το έβαζα πάνω στο router. Θα βάλω στο router στο γραφείο, εντάξει, το έχουμε αποφασίσει αυτό. Εντάξει? Γιατί να το κάνει αυτό, Γιατί αν θέλει κάπου να έχει στατική IP, δεν έχει νόημα να πρέπει αυτό να το κάνει σε κάθε συσκευή και να το σου ετάρει και ανοίγει. Δεν συζητάω καν για τον browser, μόνο θεωρώ ότι είναι τελείω χαζομάρα. Δεν το συζητάμε, εννοείται. Και αν επίστευε ασφάλεια, αν έχει να έχει, πάλι εκεί, εκεί, εκεί είναι το, το θέμα σου. Ναι. Δηλαδή είναι σαν να μου λες ότι θα πηγαίνω και θα βάζω κλειδαριά κληδια... ασφαλεία σε κάθε πόρτα, σε κάθε δωμάτιο στο σπίτι μου. Λύθη είναι. Ναι, θα, βάλει θα... θα, βάλεις εκεί που, έχει, εκεί που βγαίνει προς τον έξω κόσμο. Ναι. Και τέρμα. Σωστά. Συμφωνώ απολύτω. Δεν μην νοιάζει να πάω για κατούριμα και να ξεκλειδώνω. Ναι, όχι, μαζί σου. Δεν... δεν το, δεν, το, συ... δεν το συζητάμε αυτό, ναι. Πρώτον, θα βάλουμε VPN. Περιμένω ένα, ένα router. Ναι. Γιάννη. <laughs> το οποίο πρέπει να περάσει μια διαδικασία την οποία δεν πρέπει να την αναφέρουμε σε αυτό το, το podcast. Όχι, όχι. Είναι, είναι βαριά η λέξη που έχει χρησιμοποιηθεί. Ναι. Θα... Ναι. Αλλά είμαι τόσο σίγουρο ότι δεν θα έχουμε router ακόμα και όταν βγει το επεισόδιο, που μπορώ να παραγωνιστώ public. Ε, όταν θα βγει το επεισόδιο, σίγουρα δεν θα έχουμε router. Όχι. Ελπίζω να έχουμε. Άκυρο, άκυρο. Ελπίζω να έχουμε. Λοιπόν, οπότε. Θεωρώ πω για να δουλέψει ένα browser και να βγάλει χρήματα, αφήνουμε το κομμάτι του default search engine εκτό. Ναι, και να βγάλει χρήματα B2C. Ή B2B, ρε παιδί μου, στου χρήστε όμω. Θα σου πουλάω Brave Tokens. BT. Πώ λέγονται, κάπω έτσι. Λοιπόν, πρέπει να παρέχει μια υπηρεσία. Γιατί είπα το VPN, γιατί το VPN είναι μια υπηρεσία Οποία, συμφωνώ και εγώ στο γραφείο λέω να το βάλουμε, αλλά έστω ότι κάποιο δεν έχει ένα τέτοιο setup, δεν έχει ένα τέτοιο mindset. Ναι, και είναι, εγώ θέλω να μπαίνω σελίδε και να είναι όσο πιο ιδιωτικά γίνεται, λοιπόν. Και γιατί να μην βάλω Apple relay Γιατί το Android. Okay. Λοιπόν. <laughs> Ήταν πολύ αυλή, νομίζω, η, η απάντηση. Ωραία. Οπότε δίνει σε μια υπηρεσία η οποία έχει μια προστιθέμενη αξία και η οποία αυτό έχει πάρα πολύ σημασία δεν κάνει compromise, δεν χαλάει την εμ, εμπειρία του web η οποία συμπεριλαμβάνει και το ότι αυτό παίζει με τον ίδιο τρόπο παντού mm -hmm. τι εννοώ το ότι όταν εμείς μπαίνουμε και χρησιμοποιούμε σελίδες στο web έχουμε μια υπόσχεση ότι αυτή τη σελίδα όπου και να την ανοίξουμε θα πρέπει να συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο mm -hmm. αυτό το οποίο πήγαινε και έκανα brave για παράδειγμα που στο github στα usernames αριστερά έλεγε δώσ' του δώρο brave coins ε, αυτό χαλάει την, εμπει... δηλαδή, χαλάει την εμπειρία του web. Okay. Πάει και παρεμβαίνει σε αυτό το οποίο βλέπω και αυτό το οποίο βλέπω είναι διαφορετικό εδώ από την είναι αλλού. Σωστό. Κάνει hijack. Θεωρώ ότι αυτό δεν είναι μια καλή επιλογή για να πει ότι πλήρω με για να σου, χαλα... σου χαλάω τι σελίδε. Πρέπει να βρει το... κάτι το οποίο κρατάει το χαρακτήρα του web. Το χαλάω ή το φτιάχνω. Ε, θα το αφήσω λίγο στο πλάι. Αλλά το να πειράζει ένας browser το περιεχόμενο σελίδας που βλέπω και να μου δείχνει πόσο ξεκάθαρα μπορεί να κάνει πρακτικά τάμπερ την πληροφορία την οποία βλέπω εκείνη τη στιγμή. Γιατί σκέψεις αυτή τη στιγμή, ίσως το, το μεγαλύτερο backdoor που μπορεί να έχει βλέποντα μια σελίδα είναι ο browser. Ναι. Γιατί το να φτάσει η πληροφορία σε σένα, μπορεί πολύ εύκολα ο server να προστατευτεί από αυτό. Το αν αυτή η πληροφορία θα φτάσει, θα, θα φανεί σωστά, είναι κάτι που είναι πολύ διαφορετικό. Mm. Δηλαδή, φαντάζεσαι ένα πάρα πολύ ωραίο που εσύ έβλεπε ή έπαιρνε σε ένα browser ο οποίο για παράδειγμα για ένα πολιτικό κόμμα δεν άνοιγε τι ειδήσει. Wow. Τα καλά ή τα κακά. Δηλαδή, σκέψει τι δεν μπορούσε να κάνει ή να, να σε κόβει, να αλλάζει το περιεχόμενο. Δηλαδή, είναι πολύ πιο επικίνδυνο και θα ήθελα πολύ περισσότερο ο browser να μην μπορεί να επέμβει στο περιεχόμενο σελίδα στην οποία βλέπω, παρά ε, να, μου, να δώσω break-con Αλλά εντάξει, έχω τώρα ιδέε φοβερέ. Για yeah, Λοιπόν. Ή θα δω τι πούμε μετά τι ιδέε. Oh, τώρα είναι γιατί είναι ιδέε ah. για το για browser. Πώ μπορεί πρώτα απ' όλα να δώσει B2B features. Δηλαδή να πει ότι στο κάνω εύκολο σε μια εταιρεία 1500 ατομων mm -hmm. Να διαχειρίζεσαι το τι browser έχουν οι πάλι λύσου, το αν θα παίρνουν τα patches, το για να μπουν μέσα να έχουν κάνει login με το λογαριασμό του, ε, για να ανοίξει μια σελίδα η οποία δεν είναι σε αυτά τα domains να θέλει Touch ID, ξέρω εγώ. Μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα. Θα πάει workflow. Mm -hmm. Εντάξει, δίνουμε δωρεάν ιδέε. Εδώ, εδώ ποιο να φτιάξει browser. Εδώ. Και Μετάφραση στα αγγλικά γιατί μπορεί άλλο, να μην είναι ρε, που μπορεί να κάνει είναι ε, ε, συνεργατικότητα, collaboration. Δηλαδή. Mm -hmm. Τι. Δοκιμάσαμε να το κάνουμε. Το δοκιμάσαμε, αλλά δεν εννοώ αυτό. Παρέπει. Okay. Αλλά να μπορώ εγώ να πω δεξί κλικ. Share tab με τον Αντώνη. Mm -hmm. Σου στέλνω το link, ανοίγει το δικό σου browser, αλλά ελέγχω εγώ το tab εκείνη τη στιγμή. Mm -hmm. Βλέπει το ποντίκι μου που είναι. Άρα να κάνω μια παρουσίαση έτσι, να μοιράσω πράγματα. Να κάνω μια παρουσίαση, να δούμε ένα site γιατί κάπω. Και επειδή έχουμε και δύο τον ίδιο browser, βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Αλλά η πληροφορία η οποία στέλνουμε είναι δεν σου στέλνω το frame, στέλνω για να έρθει στο ίδιο state στην mm -hmm. ουσία. Mm -hmm. Αυτό. Okay κάπως ας πούμε κάτι τέτοιο οπότε να μπορώ, να κάνεις τέτοια πράγματα τα οποία δεν χαλάνε το web η αλήθεια είναι δοκιμάσαμε εμείς να έχουμε κοινό χρήστο tab group αυτό ήταν που το δοκιμάσαμε ήταν λίγο σπούκι αυτό το οποίο ήταν περίεργο. Ήταν περίεργο. Γιατί άνοιγε και έκλεινε πράγματα, δεν συγχρονιζόταν καλά. Περίεργο. Μου έλεγε ότι ο Πάρη έκανε redirect εκεί επειδή ήταν logged in. Lockdown, δηλαδή προσπαθούσε ναι, ναι. Να, να, αντιγράψει ακριβώ αυτό που κάναμε εμείς, Το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ενώ αυτό που λες εσύ νομίζω είναι καλύτερο. Γιατί πρακτικά αυτό που συγχρονίζει είναι το rendering. Mm. Δεν είναι ούτε τα cookies ούτε Στα, τίποτα συγχρονίζει άλλο. Το rendering. δεν okay. δεν συγχρονίζει το cookies. <σχρονίζει> okay. Συγχρονίζει όπω το Συγχρονίζει το rendering. Το οποίο θα μπορούσε βασικά να, να βάλει annotations πάνω σε σελίδα, αλλά δηλαδή θα μπορούσε να είναι για bug reporting και τέτοια Ακριβώς. πράγματα. Αυτό θεωρώ ότι είναι added value με το οποίο δεν ασχολείται κανένα γιατί όλοι πάνε να βγάλουν χρήματα με άσχημου τρόπου. Γιατί είδε πόσο πουλήθηκε το Loom το οποίο απλά τράβαγε βιντεάκι από τον browser και έκανε annotation πάνω του. Πουλήθηκε το Loom. Ναι. Πώ? Στην Atlassian. Πώ. Νομίζω 900 εκατομμύρια. Jesus. Δηλαδή, το οποίο τι ήταν, τράβαγε ένα κολοβίντεο από τον browser σου με πάρα πολύ εύκολο τρόπο. Ήταν φανταστικό το πόσο εύκολο ήταν. Νομίζω σου είχε και κάποια developer annotations, άμα το ζήταγε. Δηλαδή, τι request έκανε, κάτι τέτοια δηλαδή, τα έβγαζα από κάτω. Και έκανε τα σχεδιάκια και έκανε voice over. Ξέ, Ξέρει τι θυμάμαι με το Loom. Ένα συνεργάτη που είχαμε σε μια εταιρεία πελάτη. Ήμασταν συνεργά. εξωτερικοί συνεργάτε και είναι υπάλληλο σε αυτή την εταιρεία και έστελνε όποτε ήθελε να κάνει bug reports. χρησιμοποιούσαμε Basecamp τότε. Πήγαινε στο Basecamp και βάζε. Λουμ. Λουμ. Λουμάκι. Τα σιγά Τα... σιγά. Και ένα άλλο συνεργάτη μα σε αυτή την εταιρεία κάποια στιγμή είχε, του ζητάει κάτι να βάλει και λέει «Σε παρακαλώ, όχι άλλο λουμ. Από την άλλη βέβαια να πω ότι το... Κοίτα, το κακό με τέτοια εργαλεία είναι ότι μπορεί ο άλλο να σε βάζει κάθε φορά να βλέπει δίλεπτα και τρίλεπτα βίντεο, το οποίο δεν έχει πάντα το χρόνο. Είναι και το και καλό είναι... και το κακό αυτό. Ανάλογα το, με Το περίσταση. καλό είναι ότι από το να σου πει ο άλλο δεν δουλεύει το κουμπί. Δηλαδή για, για μη τεχνικά για ειδικά άτομα ώστε να μπορέσουν να αναφέρουν κάποια δυσλειτουργία στο site σου και λοιπά, Θεωρώ ότι το λίμ είναι πάρα πολύ βολικό. Από την άλλη, ο καθένα νομίζει ότι επειδή σε κάποιε περιπτώσει το βίντεο είναι βολικό, ότι κάθε φορά θα στέλνει τη φάτσα του. Δηλαδή, έχω ένα συνεργάτη τώρα, ο οποίο κάθε φορά στέλνει τη φάτσα του σε ένα βίντεο και εξηγεί ένα feature, ένα bug, ένα τέτοιο. Mm. Και απαιτεί, ξέρω εγώ, να φάω εγώ 10 λεπτά και μου λέει, α, με κάνει tag, α πούμε, και μου λέει, α, Αντώνη, δε αυτό. Συνήθω δεν τα βλέπω. Φαντάζομαι να <laughs> έχει <πάρει> το μήνυμα. <laughs> Αλλά, δε, δηλαδή, άμα ο καθένα ο οποίο θέλει να μου πει και να με ρωτήσει κάτι, hey, με έβαζε να δω ένα δεκάλεπτο βίντεο. <συσίλιο> ναι. Εντάξει, μετά. Όχι, δεν το ζητάω. Αυτό είναι χρήσιμο όμω όταν πρέπει ο άλλο να το δει όλο. Ναι. Δηλαδή, όταν δεν πρέπει να κάνει skip και πρέπει να μπει και να δει κάτι με τη σειρά. Το οποίο δεν είναι πάντα περίπτωση. Είναι πολύ χρήσιμο. Απλά, όπω όλα τα πράγματα τα οποία είναι εύκολα, ε, γίνεται κατάχρηση. <συσίλιο> τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Μπορεί αυτό το πράγμα να το πει με δύο προτάσει. Είναι ναι. το καλύτερο. Μπορεί να το, το πει με ένα screenshot. Είναι το επόμενο καλύτερο. Δεν ναι. μπορεί να το πει με αυτό. Κάνε ένα βίντεο γιατί, γιατί θέλει πληροφορία σε άλλε δύο περιπτώσει. Ναι. Αλλά όχι. Α, έμαθα το loom τώρα, φίλε. <laughs> Την έκατσε. Να φέρει ένα σου βάλει νεράκι. Όχι, θα, θα, θα κάνει γλυκλυκλί πάλι στο τέτοιο. Για να δούμε. Αλλά γενικότερα, νομίζω ότι οι browsers πρέπει να βρούνε αυτό το κομμάτι. Και όσο καλό έκανε, θεωρώ, ο Chrome και η Google με το να εισάγει έναν. Τόσο δυνατό browser στην καθημερινότητά μα, γιατί πραγματικά ήταν νομίζω φανταστική αλλαγή που έφερε το Chromium και κατ' επέκταση ο Chrome στην καθημερινότητά μα στο browsing επίπεδο. Πριν από τότε είχαμε ένα Firefox, ένα Internet Explorer, άντε και ένα Safari, αν τον θεωρείς browser τότε, παιδί μου. Ο, οποίος... ο Chrome ξεκίνησε από το Safari. δεν ότι το ξέρει αυτό το πράγμα. Ο Chrome είναι Safari Fork. Α, ναι, ήταν, ήταν open Web... source. Ναι, καταρχά το WebKit είναι open source. Το WebKit είναι OK, σωστά. Ναι. Το Blink είναι WebKit fork. Α, ναι, άρα ναι. και οι δύο είναι fork του WebKit, πρακτικά. Όχι, το WebKit είναι το engine. Το, το Chrome γύρω από το, από το WebKit είναι ο Safari. Αλλά όλα α, τα features, τα nested CSS, και αυτά είναι όλα open source, ακόμα και τώρα. Α, ναι, δεν το γνώριζα. Ναι, okay. ναι, 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 ναι. Είναι και έχουν και πολύ ωραίο developer blog. Αν δεις το developer blog του Safari, έχει πάει μια developer που ήταν στην Mozilla, η οποία τώρα... Δεν την θυμάμαι. Κάποια στιγμή θυμάμαι που είχα πάει μια μανία με το CSS Grid και είχα ενθουσιαστεί. Και χρησιμοποιούσα παντού. Είχα κάνει ένα site κάποια στιγμή για τη γιορτή μου που το είχα κάνει σαν εφημερίδα. Ναι, το, είχα ναι, κάνει ναι, το CSS ναι, Grid. Αυτό ήταν από ε, τη συγκεκριμένη developer που δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το όνομά τη. Οκ. Okay. Αλλά θα είναι η πρότασή μου στο τέλο. Να τη αυτό? Ε, θα, τη, θα τη βρω και θα το, και θα το πω. Αυτή η developer. <laughs> ναι. Η οποία έχει πάει και συμμετέ συμμετέχει ενεργά πάνω πάντων στο open source κομμάτι του, του WebKit και του Safari. Ο Chrome ξεκίνησε χρησιμοποιώντας το WebKit σαν rendering engine και κάποια στιγμή έκανε fork και δημιούργησε τον Blink. Οκ, okay, δεν το, δεν το θυμόμουν. Ε, Ή μπορεί να το θυμόμουν, δεν θυμάμαι. Τέλο πάντων, δεν, δεν το είχα πολύ. Οπότε, στην ουσία, που εκεί έχει ξεκινήσει που το WebKit έχει ξεκινήσει από το KHTML που ήταν το rendering engine που είχαν στο KDE. Τη διανομή του Linux, α πούμε. Αλήθεια. Ναι. Το, το KDE δεν είναι διανομή, νομίζω. Είναι. Mm. F, με... mm. user Interface. Δεν είναι αυτό. Το, το KDE είχε μια εφαρμογή για web, η οποία λέγονταν KHTML, αν θυμάμαι καλά, κάπω έτσι τέλο πάντων. Και fork αυτού είναι το WebKit και fork του WebKit είναι το Blink. Οκ, okay, οκ. Okay, πάω πάω. Yeah. Δεν, το, δεν το γνώριζα. Αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι. Ο Chrome έφερε επειδή μου μια επανάσταση στους browsers. Η μεγάλη επανάσταση που έφερε ο Chrome είναι το self-update, το οποίο κατάφερε να το κάνει εντελώς ruin ο Brave. Ναι. <laughs> <laughs> ε, τραγικό. Επειδή ε, σου έλεγε κάθε μέρα να κάνεις... Μα δεν έχει, δεν έχει νόημα. Μια φορά την εβδομάδα μου εμφανίζει κόκκινο update. Δεν είναι κόκκινο update. Mm. Δεν είναι τόσο σημαντικό. Δηλαδή θα το ξέραμε. Δηλαδή, το WebKit, το Kroll, ε, θα, θα του είχαν φάει όλου του υπολογιστέ όλων των ανθρώπων. Δηλαδή, αν μια φορά την εβδομάδα έχει κάτι που είναι κόκκινο, δεν μπορεί. Λοιπόν, θα ακουστεί προβολικό. Από τότε που έκοψα το Brave, είμαι πιο χαρούμενο άνθρωπο. <laughs> Εντάξει, προβολικό. Να σου πω, εμένα, είμαι... μου είναι πολύ εύκολο να φύγει η προσοχή μου να πάει σε πράγματα. Mm. Και σε συνδυασμό το ότι στη βάση μου είμαι αναβλητικό άτομο. Αυτό είναι κάτι το οποίο με ταλαιπωρεί. Εγώ βλέπω το κόκκινο update και λέω: Έχω άλλα πράγματα να κάνω, αλλά δεν μπορώ παρά να το βλέπω. Αλλά δεν μπορώ να το κάνω γιατί έχω άλλα πράγματα να κάνω. Mm. Τώρα, και μπαίνω σε αυτό το κοικιώνα. Από τότε που έκοψα το Brave, είμαι πιο χαρούμενο. Οι μέρε μου κυλάνε καλύτερα. Βλέπω τη ζωή, μάλλον Άρα <laughs> κάνει update <laughs> μαζί με το operating system πλέον του browser και έχει ηρεμήσει. Ε, νομίζω κάνει και κάποια στο ενδιάμεσο. Αλλά Αλήθεια. Δεν, ναι, έχει κάποια λίγα, αλλά αν δεν έχει. Αν δεν έχει κάποιο zero day, δεν έχεις λόγο να μου εμφανίζει ένα κόκκινο πράγμα καν update restart τα 100.000 tabs που έχει ανοιχτά. Ναι, αλλά άμα βγάζεις πάντα κόκκινο δεν ξέρουν οι επιτιθέμενοι πότε είναι όντως 0.3. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. <laughs> Άρα δεν εκμεταλλεύονται. Ναι. Είναι security through obscurity. Ακριβώς. Ακριβώς. Οπότε θεωρώ ότι το self-update που έφερε ο Chrome είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όταν λέω self-update δεν εννοώ τόσο το ότι το κάνει αυτόματα. Mine. Αυτό το οποίο έκανε φοβερά ο Chrome είναι ότι έβαλε ένα ρυθμό και είπε ότι ξέρει τι, κάθε μήνα θα παίρνει ένα update. <γιλίδι> Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι μία φορά το μήνα είναι πραγματικά αχρίαστα. Είναι, είναι τόσο συχνό που κάνει μόνο κακό στου browsers, αλλά πίεσε το Safari να βγάζει δύο με τρία updates το χρόνο, τα οποία είναι updates. Δεν είναι, δεν είναι κοροϊδία. <γιλίδι> και, και πλέον νομίζω ότι το έκανε το kinda use irrelevant, δηλαδή το, το site το οποίο παλιά έψαχνες Εντατικά να δει σε ποιου browsers ναι. ισχύει κάτι. Πλέον νομίζω ότι, τουλάχιστον άμα έχει ένα website το οποίο δεν απευθύνεται στο 100% του κοινού, αλλά έχει κάτι το οποίο έχει λίγο πιο ειδική, δηλαδή κάποιο χρειάζεται να το χρησιμοποιήσει και δεν είναι νέα, ναι, ναι, δεν, ναι, δεν είναι κάτι το οποίο ναι. πρέπει να μπορεί ο κάθε χρήστη να μπορεί σίγουρα να το χρησιμοποιήσει, νομίζω ότι πλέον δεν είναι στην ευθύνη του να μπορεί να παίξει το website σου στον browser. Δηλαδή, αν ο browser είναι ο ένα από του 10 που Συστα. δεν υποστηρίζει μια λειτουργικότητα, τότε φταίει ο browser, δεν φταίει εσύ. Ενώ παλιά είχε 18.000 πολυφίλ, είχε άλλα πράγματα τα οποία ο καθένα, ο ένα μπράουζερ έλεγε ότι εγώ θέλω να κάνω να εισάγω αυτό το πρότυπο. Το υλοποιούσε σαν beta. Μετά είχε τα παύλα παύλα Mozilla, παύλα παύλα Safari. Ναι, 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 τέρμα, τέρμα, όλα αυτά. Webkit, σε πολύ, σε πολύ μεγάλο βαθμό, ναι. Δηλαδή είχε πάρα πολλά τέτοια πράγματα τα οποία πλέον δεν τα έχει. Και νομίζω ότι όντω σημαντικό κομμάτι αυτού είναι και τα updates, ότι έχει, έχει έρθει ένα ρυθμό. Βέβαια, από την άλλη και τα consortium κλπ. τα οποία πλέον όλοι μαζί δρούν και λένε να φτιάξουν ένα καινούργιο πρότυπο. Και ξέρει ποιο είναι το επόμενο βήμα. Για πες. Να καταργηθεί το electron. Τι εννοεί. Εννοεί το πρώτο βήμα που, το που θα ήθελε εσύ ή που θα συμβεί. Θεωρώ ότι θα συμβεί. Δεν έχει, δηλαδή, το ηλέκτρον στην πραγματικότητα δεν έχει λόγο να, να υπάρχει. ένα PWA και να μπουν όλοι τα μέσα εκεί. Κοίτα, το Electron ακόμα έχει την, την διαπαφή με τον υπολογιστή που δεν μπορείς να έχεις... Γι' αυτό λέω σιγά σιγά κάπου. Σε ένα τέτοιο... Και αλλά... τέλει θα καταλήξουμε εκεί που ξεκινήσαμε, στα τζάρ. Άρα λοιπόν, δεν <laughs> ότι... Στο flash. Στην ουσία καταλήγουμε στο flash. <laughs> Εντάξει, όχι, το, το υπερέβαλα. <laughs> δεν είναι απαραίτητα πολύ μακρινό. Έχει δύο, έχει δύο πολύ μεγάλες διαφορές ότι όλα τα λειτουργικά συστήματα έρχονται με τουλάχιστον ένα browser εγκαταστημένο. Οπότε έχουν το οποίο παίζει flash. Ναι. ναι, ο οποίο παίζει flash. Πρόσεξε. Το οποίο browser υλοποιεί ένα πρότυπο που είναι συμφωνημένο γενικότερα. Δηλαδή, έχει μια σημασία το ποιον browser θα έχει, αλλά κατά 90% δεν έχει σημασία. Οκ. Okay. Ε, δηλαδή, είναι λίγο διαφορετικό όλο αυτό. Εντάξει, μπορούμε να φτιάξουμε μια γλώσσα μηχανή να παίζει με τον browser δεν πιστεύω να υπάρχει κάτι τέτοιο in the works και να λέγεται WebAssembly. Όχ! Oh, oh. Το όνομα πάντως είναι πιασάρικο. Το όνομα είναι πιασάρικο, αλλά τώρα έχει πάει λίγο πίσω γενικά. Δεν ασχολούνται πολύ με τη WebAssembly. Εντάξει, κοίτα, θεωρώ ότι και η WebAssembly είναι καλή σαν, σαν ιδέα. Δεν νομίζω καλή. Εννοείται. Καλική. Όλα, καταρχάς όλα τα προγράμματα θα γίνουν WebAssembly. Ναι, βασικά είναι απλά μια πιο κοινώ αποδεκτή έκδοση του ξέρω εγώ δεν ξέρω κάποιου ενός, ναι, 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 Ένα, ναι. ένα compile for mother το οποίο θα παίζει σε πάρα πολλές συσκευέ, οπότε όλο και περισσότερες συσκευέ θέλουν να το χρησιμοποιήσουν, δηλαδή είναι λίγο μετά ναι βασικά στην, ναι ναι, αυτό, Όμως ε, και στην... στην, ουσία τι γίνεται απλά, επειδή όλα τα λειτουργικά συστήματα έχουν ένα browser, στην ουσία είναι σαν να σαν ανταλλάσσουμε binary στα οποία είναι σε clang bytecode, ναι. και όλοι έχουμε clang. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς για, αυτό είναι. Για όσους δεν γνωρίζουν, να πούμε τι είναι ο Clang. Ο Clang, που τον λέμε έτσι αλλά γράφει C-Lang, είναι ένας compiler mm -hmm. για τη γλώσσα C. Το χαρακτηριστικό του και για πολλές γλώσσες τέλο πάντων. Βασικά ξεκίνησε από τη C, αλλά πλέον έχει νομίζω πάρα πολλά. Και τη Swift νομίζω έχει και, και πολλά. Ναι. Και το χαρακτηριστικό του Clang είναι ότι το, η διαδικασία του compilation, που ο κώδικα γίνεται εν τέλει εκτελέσιμο πρόγραμμα, περνάει από δύο στάδια. Περνάει ένα στάδιο που μετατρέπεται σε bytecode, που είναι τι το bytecode, είναι μια γλώσσα που καταλαβαίνει μόνο Clang, mm -hmm. και μετά γίνεται εκτελέσιμο. Αυτή η ενδιάμεση γλώσσα χρησιμοποιείται από όλε τι γλώσσε που είναι συμβατέ με τον Clang, όπω είναι Swift, Objective-C και άλλε, και, άλλες, και ε, κάνει πολύ πιο γρήγορο το compilation. Και, και μια μόνο άλλη... αυτό σου δίνει και πάρα πολλά targets. Δηλαδή, mm. επειδή ο Clang έχει την υλοποίηση του από Clang Lang, δεν ξέρω πόσο καλό mm. λέγεται αυτό το σώμα, ενδιάμεσο bytecode σε ARM, ARM64, AMD, χίλια ε, δυο άλλες. Έχει πάρα πολλά targets. Πάρα πολλά targets, σαν αρχιτεκτονικές. Έχει και νομίζω και ε, web WebAssembly, αν δεν κάνω λάθος. Mm -hmm. Άρα οτιδήποτε μπορεί να γίνει compile σε Clang Lang, mm -hmm. σε Clang mm -hmm. bytecode. bytecode. Θα μας διορθώσουν από κάτω λίγα για το ποιο είναι ο σωστός ορισμός αυτού του πράγματος πρακτικά εσύ μπορεί να κάνει target με τη μία μόνο ένα πράγμα, δηλαδή να, 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 να φτιάξει τα σύμβολα για τον Clang και από εκεί και πέρα να είσαι σίγουρο ότι θα τα παίξει η εφαρμογή σου. Μια θες. άλλη μεγάλη διαφορά επίση είναι ότι ο Clang έχει δημιουργηθεί νομίζω μέσα στην Apple. Mm. By the way. Ναι. Ε, βασικά ε, είναι σίγουρα Apple Product, δεν ξέρω αν αγοράσαν τίποτα. Ξέρεις, ήταν νομίζω ο Chris Latner που είναι και ο, τώρα έχει φτιάξει μια anti-Python. Α, πώς ναι, λέγεται. Ε, ε, Μόντζουλα, κάπω έτσι λέγεται μια γλώσσα. Okay, okay. Είναι μια αντι-Python. Ο τύπο λέει ότι συμπληρώνει την Python και είναι μια γλώσσα η οποία είναι πάρα πολύ γρήγορη, είναι βασισμένη στην Python και είναι κατά βάση νομίζω για machine learning και τέτοια πράγματα. Okay. Anyway, και μια άλλη διαφορά είναι και η άδεια χρήση, η οποία είναι BSD αν θυμάμαι καλά, mm -hmm. ή MIT, νομίζω BSD όμω. Και είναι πολύ πιο εύκολο να τον αναδιανύμει και γι' αυτό το λόγο okay. η, τα, τα BSD λειτουργικά χρησιμοποιούν νομίζω by default όλα Clang και όχι GCC, γιατί το GCC είναι GPL3 πλέον. Πω oh, oh. ναι. ζόρι για αυτή η GPL3. Ναι, γιατί η GPL3 λέει ότι αν εσύ έχεις hardware το οποίο έχει μέσα, <laughs> ναι, δηλαδή... ε, πρέπει να μπορείς να κάνεις το hardware αυτό που θέλει να κάνει ο Γιάννης στο router. Ναι. Ναι, να επεξεργαστείς. Ε, εντάξει, νομίζω, νομίζω ότι, μάλλον καταλαβαίνω το από πού ξεκινάει αυτό ιδεολογικά, αλλά νομίζω ότι στην πράξη... Ειδικά πλέον. Ε, Γιατί και, και, και κάθε εποχή είναι διαφορετική. Καλή φασούλα, πάντω. Για browser θέλω να μιλήσουμε σήμερα. Ε, δεν είχα απολύτω κανένα σκοπό να μιλήσουμε για browsers. Είχα άλλα τρία θέματα τα οποία θα μπουν στην άκρη για τα επόμενα γυρίσματα που θα στο κάνουμε. Στον backlog. Θα μπουν στον backlog γιατί εντάξει ήταν χαλαρό αυτό. Τσούλησε ωραία. Έχουμε τώρα. Εντάξει, χρησιμοποιήσει τον Ark, Εγώ σα 17. Μου έστειλε ένα ένας άλλο φίλο. λοιπόν, έχουμε ένα κοινό γνωστό που τον ναι. Γιάννη. Δεν θα πω παραπάνω. Με τον οποίο εσύ wow. Οκ, okay, ναι. Yeah. Και μου έστειλε μήνυμα στο, στο Instagram. Και συζητούσαμε λίγο για το, γιατί ο Chrome του υπερθέρμενε κάποια στιγμή τον υπολογιστή μέχρι που έκανε update και ήταν όλα και, και έλεγα να βάλει σαφάρι και αυτά και μου λέγε χάλια browser, δεν το αντέχω και mm. τέλος πάντων. Ah, είχα, 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 είχα αυτή τη συζήτηση σήμερα, είχα αυτό το μικρό μπιφ σήμερα. Όχι, εντάξει, yeah. είναι, είναι ωραίο, ο Safari είναι ωραίο και ο Chrome. Καλά, το, το πιο αστείο με τον Chrome και το Meet είναι ότι όταν είμαι στο, στην οθόνη, στο γραφείο εδώ πέρα, mm. που νομίζω δίνει οι 40 60 W, δεν θυμάμαι δίνει σαν ε, ε, έξοδο Ναι. Και είμαι στο Linux το laptop και κάνω κανένα meeting τη τη 90. Δίνει. Αυτή είναι 90. Ναι, ρε. Τότε δεν ξέρω τι σκουπίδι είναι αυτό το Linux laptop, αλλά πέφτει η μπαταρία. Ω, είμαι είμαι plugged in έχω ανοιχτή οθόνη με κάμερα και meet ναι. και τη την μπαταρία τη θλίψη ναι τη ένα ε, Ένα άλλο θετικό... Καταρχά, ένα θέμα με το Google Meet και το Safari, να το πω, είναι ότι δεν παίρνει τα εφέ που έχει το Google Meet για να σου κρύβει πίσω την οθόνη και όλα αυτά. Αλλά thankfully. Έχει, ε, έχει το... τα δικά τη. Έχει το δικό τη επίπεδο hardware η Apple, το οποίο πι... λειτουργεί και πολύ καλύτερα. Να κάνω έτσι για να βγάλω μια καρδούλα. Ναι, και δεύτερο. να κάνει καρδούλε, ναι, στο τέτοιο. Μάλιστα. Έχουμε πάσει δηλαδή. Ε, ε, ναι, εγώ θα προτείνω ε, τη συγκεκριμένη developer η οποία ήταν στη Mozilla και τώρα είναι στην Apple στο κομμάτι του WebKit που αυτή τη στιγμή. Εντάξει, θα τη βρούμε και θα τη βάλουμε κάτω. Ε, δεν ξέρω γιατί έχω ξεχάσει το όνομά τη, αλλά γενικά το θυμάμαι. Anyway, ε, θα τη βρούμε και θα τη βάλουμε κάτω. Έχει ποστάρει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για το Web, και εγώ από εκεί έμαθα για το CSS Nesting, το οποίο επίση προτείνω να το δει κάποιο. Κάτι επέκταση. Οπότε, μάλλον θα βάλουμε κάποιο άρθρο τη για το CSS Nesting. Okay. Οκ, τι να προτείνω. Ε, δεν ξέρω τι να προτείνω η αλήθεια τώρα. Και τον, τον Άρκου τον είχα προτείνει νομίζω στο προηγούμενο επεισόδιο. Ναι, και εγώ νομίζω ότι δεν έχει προτείνει. Οπότε δεν μπορώ να προτείνω browser. Ε, ε, κάτι τεχνικό που είδε και σου άρεσε. Κάτι τεχνικό που είδα και μου άρεσε. Ξέρω, θα το αφήσω κενό σήμερα αφού δεν μου έρχεται κάτι έτσι, έτσι γρήγορα. Α! Λοιπόν, ε, αυτή τη βδομάδα θα δοκιμάσω να κάνω smoke στο barbecue. Οπότε oh, 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 oh. Θα, θα, θα βρω και θα προτείνω τη συνταγή μπρίσκετ που χρησιμοποίησα Αυτό το επεισόδιο Τέλεια. θα βγει μετά το barbecue. Τέλεια και στο επόμενο επεισόδιο θα μας πεις και πώς βγήκε Εννοείται Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία Επεισόδιο 2 σεζόν 5 μικρη Μικρικουβέντα.fm Σταθερά Κάθετος S05 κάθετος E02 Φανταστικά Και μέχρι την άλλη εβδομάδα Τα λέμε